Όλοι λέμε ότι η σημερινή μέρα είναι μια γιορτή της δημοκρατίας και αποτελεί πράγματι μια ευκαιρία που δίδεται στον λαό να ασκήσει τη δύναμη του, να ενασκήσει το δικαίωμα της ψήφου, να επιλέξει και την επόμενη πενταετία θα είναι η νομοθέτης. Ο Αβραάμ Λίνκολν, θα τον επικαλεστώ γιατί έχει σημασία, είπε ότι η ψήφος είναι ισχυρότερη από τη σφαίρα. Η σφαίρα μπορεί να σκοτώσει τον εχθρό σου, η ψήφος μπορεί να σκοτώσει το μέλλον των παιδιών σου. Εγώ θα πρόσθετα την ίδια, το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα έχει και η αρχή. Συνεπώς καλώ το σύνολο των πολιτών να επιλέξουν με βάση τη δική τους κρίση και είναι αυτοί που μπορεί να εγγυηθούν το μέλλον των παιδιών μας. Μέχρι στιγμής, από ό,τι πληροφορούμε, βαίνουν όλα ομαλώς και είμαι βέβαιος ότι μέχρι και το πέρας της εκλογής το αυτό αποτέλεσμα θα έχουμε. Γι' αυτό και θα ήθελα να συγχαρώ θερμά την αστυνομική δύναμη Κύπρου, τους δημόσιους λειτουργούς που στελεχώνουν τα εκλογικά κέντρα και τελικά να καλέσω και πάλι το σύνολο των πολιτών να εγκαταλείψουν αυτό που ενδεχόμενα να δώσει το δικαίωμα σε κάποιους άλλους να αποφασίσουν για τους ίδιους. Να εγκαταλείψουν δηλαδή τον καναπέ, όπως λέμε, και να προσέλθουν στα εκλογικά κέντρα. Ευχαριστώ θερμά. Δεν έχουν αφαιρεθεί αφίσες υποψηφίων, κομμάτων. Είναι γεμάτη κυρίως τη Λεμεσό, οφείλουμε να ομολογήσουμε, και κυρίως τους δρόμους που οδηγούν εκτός Λεμεσού. Και παρά την προειδοποίηση του Γενικού Εφόρου Εκλογής, δεν έχουν αφαιρεθεί. Δεν θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα προβλήματα που μπορεί να αλλοιώσουν ή να διαβρώσουν το εκλογικό αποτέλεσμα. Α, νομίζω ότι αυτές οι αναχρονιστικές διατάξεις του νόμου θα πρέπει να τις ξαναδούμε, έτσι ώστε κατά την άποψή μου αυτά είναι τα ελάχιστα. Όταν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σήμερα στέλνονται όχι μόνο μηνύματα αλλά και τόσα όσα παρακολουθούμε, θεωρώ ότι μια πινακίδα ή ένα πανό δεν ενθαρρύνουν την παρανομία. Λέω τι είναι ανάγκη να γίνει μετά την εκλογική διαδικασία. Κύριε Πρόεδρε, σας ανησυχεί ότι ίσως θα είναι αυξημένο το ποσοστό της ψήφου αντίδρασης προς το κοινωνικό κόμμα? Νομίζω, δεν θα ήθελα να κάνω δηλώσεις, αλλά ρωτάτε για κάτι το οποίο είναι εκτός. Νομίζω ότι η επιτυχής διαχείριση της πανδημίας θα έπρεπε να είναι μια επιβράβευση των κυβερνητικών μέτρων, αν ιδιαίτερα συγκριθεί η Κύπρος με το σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών. Είναι και πρωτόγνωρες εκλογές για πρώτη φορά, κάποιες θα είναι κινητές για να ψηφίσουν άτομα που ασθενούν. Νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει για άλλη μια φορά την ικανότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας να φέρει σε πέρας, κάτω και από τις πλέον αντίξεις συνθήκες, τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι στους πολίτες.